Παιδείας Κυριάκος Κενεβέζος, προς τιμή του αποδέχτηκε να συνυπάρξει απόψη στην κουβέντα μας. Καλησπέρα και στους δύο, καλώς ορίσατε. Καλησπέρα. Θα ξεκινήσω όμως από εσάς, κύριε Πολυβίου, γιατί πολλές φορές τα φώτα πάνε στο δάσκαλο, στο καθηγητή. Εκεί είναι το πρόβλημα. Εμείς αναγνωρίζουμε την ύπαρξη προβλημάτων, γι' αυτό και αναδείξαμε αυτά τα προβλήματα μέσα από το διάλογο που κάναμε με τον φίλο υπουργό στο θέμα του καταλόγου, ότι πρέπει να τα συζητήσουμε και να τα επιλύσουμε. Αυτό όμως πιστεύουμε. Αποτυπώνει έτσι τα αποτελέσματα της χρονιάς του 2012, έτσι. Ναι, ακριβώς. Αλλά εμείς πιστεύουμε ότι εδώ συγκρίνονται πράγματα ανώμια. Δηλαδή, για παράδειγμα, συγκρίνουμε την Κύπρο με χώρες με διαφορετικά αναλυτικά συστήματα, με διαφορετικό εκπαιδευτικό σύστημα, με διαφορετική κουλτούρα και μάλιστα. Αποδεδειγμένα με μελέτες, η κοινωνικο-οικονομική κρίση που μαστίζει την Κύπρο και από το 2012 σίγουρα επηρεάζει και την επίδοση. Ναι, αλλά κατά συνέπεια, τα οποιαδήποτε αποτελέσματα, επαναλαμβάνω. Μισό λεπτό, και το αν δεν ξέρει ένα παιδί να διαβάζει καλή ανάγνωση ή να κάνει μαθηματικά. Όχι, δεν είναι αν δεν ξέρει. Στο θέμα τη ανάγνωση, επειδή είμαι φιλόλογο, ναι, δεν είναι θέμα ανάγνωση, αλλά είναι θέμα κατανόηση. Ναι. Δηλαδή ακριβώς, να διαβάζει ένα κείμενο και να κατανοεί τι διαβάζει. Το θέμα λοιπόν εκεί, επειδή στα νέα ελληνικά είμαι και φιλόλογο. Μήπως γιατί, θα το πάει γλώσσα, ναι. Μήπως γιατί όταν πάμε στι τάξει και ειδικά στα γυμνάσια και στα λύκεια, το μόνο που ενδιαφέρει είναι είτε οι προσαγωγικέ εξετάσει, είτε τα ιδιαίτερα το απόγευμα, τα φροντιστήρια. Έτσι, η παραπαιδεία, όλο αυτό μάλιστα, το πράγμα. Η γλώσσα, επειδή είμαι φιλόλογος. Τα τελευταία 20 χρόνια ακούω για την περιβόητη εκπαιδευτική μεταρρύθμιση και πάντως δεν γίνεται τίποτα. Η γλώσσα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο επικοινωνίας, αν θέλουμε πράγματι να προσαρμοστούμε στα δεδομένα αυτά της PISA και του OSA. Εμείς έχουμε ξεκάθαρη θέση. Υπάρχουν τα προβλήματα, υπάρχουν οι ευθύνες από όλους τους εμπλεκόμενους, αλλά κατ' ουδένα λόγο. Τα οποιαδήποτε αποτελέσματα σε ένα συγκεκριμένο διαγωνισμό δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να αξιολογήσουν ένα εκπαιδευτικό σύστημα ή για να καταταράξουν μια χώρα και με βάση αυτά να προχωρήσουμε για να βελτιώσουμε το σύστημα. Υπάρχουν άλλοι τρόποι. Κύριε Υπουργέ, τι λέτε εσείς? Και πιο απ' όλα. Ξεκινάτε από, από τη γενική εικόνα. Εντάξει, νομίζω ότι δεν είναι ώρα να βρούμε δικαιολογίες. Δεν έχει περίψει κανείς ευθύνες για αυτή την εικόνα. Μα και δεν φταίει και μόνο ένας. Ασφαλώς, δεν νομίζω πως όλοι οι πυλώνες της εκπαίδευσης φέρουν ευθύνη. Αυτό όμως που έχουμε περισσότερη ευθύνη είναι να ανατρέψουμε αυτή την εικόνα. Και ανατρέπετε, λέτε. Τα πάντα ανατρέπονται. Με προσπάθεια, με επιμονή, με αποφασιστικότητα, με διάλογο, με λήψη αποφάσεων που θα οικοδομήσουν ένα καλύτερο αύριο που θα οδηγήσει σε αντιστοιχεία δαπανών με μαθησιακά αποτελέσματα. Είμαι υποχρεωμένος να σχολιάσω 2-3 πράγματα. Άκουσα τον κύριο Χριστοφίδη από το ΑΚΕΛ σε το ρεπορτάζ σας. Εντάξει, είναι το λιγότερο άσοφο, νομίζω, και άκομψο από μέρος του, ειδικότερα για μια έκθεση που αφορά το 2012, επί προηγούμενης κυβέρνησης, όπου οι δαπάνες για την παιδεία τότε ήταν πολύ περισσότερες και πολύ υψηλότερες από ό,τι είναι σήμερα, της τάξης του 1 δισεκατομμυρίου, 100 εκατομμύρια περίπου, και νομίζω πως ήταν και στην κορύφωση της, αν θα πει κανείς, η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση την οποία επικαλέστηκε, η οποία είχε ξεκινήσει από το 2005. Και νομίζω πως δεν περιπεί τιμή να έχουμε τέτοια αποτελέσματα. Εγώ θα πω, κύριε Τσουλή, το εξής. Εγώ δέχομαι τη διαφορετική μεθοδολογία, τη διαφορετική εικόνα που έχει κάθε χώρα. Όμως εδώ δεν θα ακυρώνουμε οτιδήποτε δεν μας ευνοεί και αλακάρτ, κατ' επιλογή δηλαδή να επιλέγουμε οτιδήποτε μας ευνοεί. Ούτε είμαι εδώ για να οικειοποιηθώ ή να εκμεταλλευτώ αυτά τα αποτελέσματα. Είμαι εδώ για να τα αξιοποιήσω. Να τα αξιοποιήσω για να βγάλουμε τα σωστά συμπεράσματα. Τα συμπεράσματα είναι ότι πρέπει να προχωρήσουμε στην αξιολόγηση των πολιτικών που υιοθετήσαμε. Πράγμα που έχουμε ξεκινήσει από την πρώτη μέρα με τρόπο ουσιαστικό, μέσα από διάλογο, στον οποίο συμμετέχουν και οι εκπαιδευτικές οργανώσεις, να το πω αυτό. Αλλά πολύ περισσότερο να προχωρήσουμε και στην υιοθέτηση και στη λήψη αποφάσεων που θα εξυγχρονίσουν παράλληλα τις δομές, οι οποίες οδηγούν στα μαθησιακά αποτελέσματα, και παράλληλα να αξιολογήσουμε, να αναγνωρίσουμε πού έχουμε διαπράξει παράξεις ή παραλήψεις που οδήγησαν σε αυτά τα σφάλματα, να τις αλλάξουμε πριν, και το λέω αυτό είναι πολύ σαφές, πριν να εμβαθύνουμε και να αποτελούν μετά κοινωνική ανατροπή την ώρα που θα τα αλλάξουμε. Επειδή όμως ο πολλής κόσμος, ξέρετε, ακούει αυτή την περιβόητη εκπαιδευτική μεταρρύθμιση και στην ουσία δεν την βλέπει να παίρνει σάρκα και οστά. Να ρωτήσω κάτι πολύ απλό. Δεν υπάρχει μια χώρα πρότυπο σε αυτόν τον πλανήτη ή στην Ευρωπαϊκή Ένωση να δούμε τι είναι εκεί το εκπαιδευτικό σύστημα και να το φέρουμε εδώ στην Κύπρο στα πρότυπά μας? Γιατί είναι τόσο δύσκολο αυτό το πράγμα? Κοιτάξτε, για Τσούλη, αυτό δεν θα το υιοθετήσουμε την εξής εννοία. Κάθε χώρα, κάθε λαός, κάθε κοινωνία έχει τις ιδιαιτερότητες της. Όμως στην Κύπρο έχουμε, νομίζω, ένα ισχυρό δημόσιο σχολείο. Έχουμε ένα πυρήνα εκπαίδευσης πολύ ουσιαστικό. Ακόμη λέτε, έχουμε. Κοιτάξτε, τα αποτελέσματα αυτά δεν μπορούν να ανατρέψουν και μια ιστορία η οποία συνοδεύει και επιτυχίες. Αυτό όμως που πρέπει να ξεκαθαρίσουμε είναι ότι είναι επιτέλους η ώρα, αυτό που είπατε και προηγούμενα εσείς, να πάρουμε αποφάσεις. Και
Δεν μπορεί σήμερα κάποιος με έναν τρόπο, με ένα μαγικό ραβδί, να αντιληφθεί μια αλλαγή στη δομή, για παράδειγμα, του συστήματος διορισμού των εκπαιδευτικών ή του συστήματος αξιολόγησης, το οποίο ασφαλώς και είναι ανοιχτό στην ατζέντα όλων μας. Προφανώς. Και, μα και αυτό έχει τη σημασία του. Βρίσκεται... Όταν ο άλλος διορίζεται και είναι ήδη κουρασμένος και φέρνει μαζί του ένα μυαλό της προηγούμενης 20ετίας, έχει και αυτό το ρόλο του στην εκπαίδευση. Δεν έχω πει κάτι τέτοιο με την έννοια της ρατσιστικής ηλικιακής αναφοράς. Αυτό που παραμένει εδώ ζητούμενο. Αυτό που παραμένει εδώ ζητούμενο και πιο ουσιαστικό είναι να ξεκαθαρίσουμε ότι πρέπει να πάρουμε αποφάσεις με ένα ουσιαστικό τρόπο, οι οποίες να μας οδηγήσουν σε καλύτερα αποτελέσματα διαχρονικά και να δώσουν στους μαθητές αυτό που πρέπει. Χρήσανθε, αυτό που θα σημειώσω. Τώρα κρατήστε κάτι, θα κλείσω μαζί σας. Περιμένετε μισό λεπτό. Οι αποφάσεις μας είναι για να δώσω το δικαίωμα στον Θεμή να τοποθετηθεί. Οι αποφάσεις μας πρέπει να κοιτάζουν τα παιδιά. Αυτή είναι πάρα πολύ σημαντική. Σωστό. Ακριβώς. Και θέλω να πω μόνο δύο κουβέντες για το επίπεδο. Για παράδειγμα, όταν θριαβεύουν τα παιδιά μας σε Ολυμπιάδες. Όταν οι φοιτητές. Και αυτό γίνεται. Μάλιστα. Όταν οι φοιτητές μας. Σε μαθηματική Ολυμπιάδα. Σε καλύτερους φοιτητές στα πανεπιστήμια που φοιτούν. Δεν είναι από τις βάσεις που του δίνει το σχολείο που χρησιμοποιούν αυτά τα πράγματα. Είναι, όμως, εγώ επιμένω είναι ότι... τα απογευματινά φροντιστήρια. Όχι, όχι. Είναι το σχολείο. Και επειδή αναφέρατε και την Ολλανδία, να σας πω ένα παράδειγμα. Την έχουμε ως πρώτη γονή, την είχαμε τουλάχιστον ως τώρα. Όμως, μπορεί και η Κύπρος να έχει έναν καλό εκπαιδευτικό σύστημα, μια καλή παιδεία και η Ολλανδία. Ανεξαρτήτως του τι αποτελέσματα θα φέρουν σε διαγωνισμούς τύπου όσα. Εμείς επιμένουμε ότι υπάρχει και η διαφορετική κατεύθυνση και τα αναλυτικά. Το καταγράφω αυτό. Λοιπόν, σε αυτόν τον τομέα. Και αλλά ακούτε το καμπανάκι, και το εξής. Αν το 2015, όπως είπε ο φίλος υπουργός, μείνουμε και δεν πάρουμε μέτρα που θα είναι η επόμενη φάση του ΙΣΠΙΖΑ και θα λάβουμε πάλι μέρος. Δεν πάρουμε μέτρα και δεν έρθουμε να προσανατολιστούμε και προς αυτόν τον διαγωνισμό, να είστε σίγουροι ότι τα αποτελέσματα πάλι θα είναι τα ίδια. Μάλιστα. Ελάτε, κύριε Υπουργέ, καταληκτικά. Νομίζω πως αυτές οι έρευνες πρέπει να αποτελούν ένα καμπανάκι, όπως είπατε εσείς, αλλά πολύ περισσότερο ένα δείγμα των αδυναμιών που έχουμε μπροστά μας, αλλά πολύ περισσότερο ένα δείγμα πόσες δυνατότητες έχουμε να προχωρήσουμε, να κάνουμε, να αλλάξουμε πράγματα, έτσι ώστε να βελτιώσουμε το σύστημα, να εξυγχρονίσουμε ουσιαστικά το σύστημα και να δώσουμε στα παιδιά αυτό που δικαιούνται, τόσο σε επίπεδο εκπαίδευσης, όσο και σε παιδείας και πολιτισμού, αλλά πολύ περισσότερο, χρήσατε στην πορεία να δημιουργήσουμε πολίτες ανταγωνιστικούς στον εργασιακό χώρο. Ευχαριστώ πολύ και τους δύο για την παρουσία σας.